να τα αλλάξουμε όλα. Τις κατευθύνσεις δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μέχρι σήμερα ήταν να στηρίζει την ανάπτυξη με υποδομές, γύρευση, αποκέντευση, δρόμους, πολεοδομία κλπ. Και μπήκαμε πολύ ζεστά στο να οργανώσουμε την κοινωνία, τους ανθρώπους και κυρίως τους νέους ανθρώπους. Στην ΚΟ υπάρχουν δύο φαινόμενα. Θα πρέπει να τα ακούσετε. Το ένα είναι ότι συγκλίνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, κάτω από την πίεση του σκύλου ανθρώπων. Και οι οικογενειακές επιχειρήσεις όλων των, όχι μόνο του κατασκευαστικού κλάδου που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και των τουριστικών επαγγελμάτων, κάτω από την πίεση του σκληρού ανταγωνισμού, της καθετοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, συγκλίνονται οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε μικρά ξενοδοχεία, είτε εστιατόρια, καφετέρειες, εμπορικά καταστήματα κλπ. Αυτό είναι το ένα φαινόμενο. Και το δεύτερο, ότι στην ΚΟ επιστρέφουν πλέον πάρα πολλά παιδιά που οι γονείς τους σε χρόνους καλούς τα σπούδαζαν. Είναι περίπου 400-500 νέα παιδιά μέχρι 30-35 όλων των επιστήμων που είτε τώρα απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις είτε είναι άνθρωποι. Και επιχειρούμε ένα μεγάλο εγχείρημα στο να βρούμε επιχειρήσεις της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας, καινοτόμες, με υψηλή τεχνολογία, τις οποίες θα στηρίξει ο Δήμος στα πρώτα βήματα τους οικονομικά, ώστε να βρούμε διεξόδους. Αυτό προσπαθούμε αυτόν τον χρόνο και θα συνεχίσουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια, με σκοπό να βρουν διεξόδους οι νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές οργανωμένα. Εγώ θα σας δώσω το πρόγραμμα έτσι, γιατί αξίζει τον κόπο να μεταφέρετε μία άποψη που λέει ότι υπάρχουν περιθώρια και δυνατότητες εάν το θελήσουμε και αν ξεφύγουμε από το παρελθόν, από τα συνηθισμένα. Απλό παράδειγμα, έχουν τελειώσει 9 παιδιά χημική και χημική μηχανική. Στην ΚΟ, δεν ξέρω να κάνουν. Έκλεισαν οι οδηγοί του δημόσιου τομέα. Οι επιχειρήσεις έχουν σχέση μόνο με τον τουρισμό. Αυτούς τους οργανώνουμε, δημιουργούν μια συνεταιριστική επιχείρηση, είμαστε δίπλα τους, με σκοπό τον έλεγχο των ποτών, τον έλεγχο των τροφίμων, τον έλεγχο του εδάφους, τον έλεγχο του αέρα, να τον αναλάβουν με μια υπευθυνότητα μέσα από την συνεργατική ιδέα, μέσα από την κοινωνική ιδέα και τον αλληλοσεβασμό, και εκεί τους στηρίζουμε. Άρα, 9 νέα παιδιά, το ίδιο και στους μηχανικούς, το ίδιο και στους γεωπόνους που καλύψαν, βρίσκουν μια διέξοδο. Ανοίγεται μια ελπίδα που από εμάς εξαρτάται τους μεγαλύτερους, αν την πιστέψουμε, να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε, ώστε κάποια πράγματα που φαίνονται σε ένα ορίζοντα μαύρο πιστά να μπορούν να προχωρήσουν. Αυτό επιδιώκουμε και αυτό είναι το μόνο μας μέλλον. Τίποτα άλλο. Κύριε Μαγδαμίνη, όχι μόνο να τους βοηθήσουμε, αλλά και να γίνουν και παραγωγικοί. Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Δηλαδή είναι να ξεκινήσουν μια αναγνώριση δρόμου και να κάνουν μια δουλειά, αλλά κάποια στιγμή να αξιοποιήσουν τα πτυχία που έχουν κάνει και να γίνουν παραγωγικοί και χρήσιμοι ολοκλήρωτος. Εσείς το βλέπετε πολύ περισσότερο από τον καθένα, γιατί έχετε νέους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο στάδιο και τους ζείτε καθημερινά. Τα νέα παιδιά φοβούνται. Τους έχουμε καθυλώσει στα συνηθισμένα πράγματα. Αν δεν απελευθερώσουμε δυνάμεις και δεν τους δείξουμε έναν δρόμο, δεν πρόκειται να πάμε. 30, 28, 35 είναι καθυλωμένοι. Δηλαδή το να τους πούμε και ήδη το ετοιμάζουμε ότι αξίζει τον κόπο να συζητήσετε εσείς που στη Γεωπόνη, που έχετε τελειώσει χημεία τροφίμων και που υπάρχουν εδώ τα παιδιά, δεν μπορούν να φύγουν, πού να πάνε. Μέσα στο σπίτι τους είναι και οι γονείς τους ζουν. Δεν έχουν άλλα διέξοδα, είναι σε μια καφετέρια και σερβίρουν. Ή σε ένα εστιατόριο, σε ένα ξενοδοχείο και είναι στη ρεσεψιόν. Δεν άλλο αυτοί που σπούδασαν. Να τους πούμε, καλλιεργήστε αρωματικά φυτά και βότανα. Είμαστε δίπλα σας, να σας ενισχύσουμε και να επενδύσουμε μαζί με εσάς σε αυτόν τον στόχο. Και τυποποιήστε προϊόντα. Κάντε παράγωγα, για παράδειγμα του μελιού, παράγωγα του μελιού, όχι μόνο το βαζάκι με το μελί. Έχει εκατοντάδες παράγωγα το μέλι. Είμαστε δίπλα σας, προχωρήστε και φτιάξτε αυτά τα προϊόντα. Αξίζει τον κόπο το πράγμα. Έχουμε 30-35 θεολόγους, έχουν σπουδάσει τα παιδιά αυτά πανεπιστήμια.
παλαιότερα η θεολογία ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, δεν ήταν αστεία υπόθεση. Σοβαρή επιστήμη. Τι, πού πάνε αυτά τα παιδιά, τι κάνουν. Δεν πρέπει να σκεφτούμε εμείς, να τους πούμε αυτό δέστε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξουν τους δικούς τους δρόμους. Εάν πάλι αυτή η μηχανή μπροστά, νομίζουμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, εμείς αυτό το λέμε, εκτιμώ ότι όλη η κοινωνία εδώ είναι στο ίδιο μέτρο σχήματο σε βάθος χρόνου. Εμείς αυτό το λέμε διακλαδικότητα. Άρα αυτό θα πρέπει να αναπτύξετε την κουλτούρα των ηγετών για να έχει βάθος χρόνου, επειδή είπατε ότι αισθάνονται ασφάλεια. Τέλει βάθος. Είναι όπως και το ναυτικό, θα πρέπει ο κόσμος να αισθάνεται ασφάλεια. Δεν φοβόμαστε, είμαστε και με όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα. Να έχετε τουλάχιστον το θέμα αυτό να φύγει, να μην έχετε και αυτόν τον προβληματισμό. Κανένα προβληματισμό εδώ. Άρα σας πω κάτι που συνδέεται. Η περιοχή μεταξύ Πό και Καλύμνου είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή περιοχή στο μεγάλο κεφάλαιο των αλλιευτικών πεδίων. Γιατί έχει πλούτο υπόγειο. Ναι. Δεν το προσέχουμε. Σχεδόν ληστρική κάνουμε την εκμετάλλευση. Έχουμε ξεκινήσει, μιλάμε με τους ψαράδες, να δημιουργήσουμε έναν φορέα προστασίας από τη μια και αξιοποίησης του αλλιευτικού αυτού χώρου. Θέλει χρόνο. Οι ψαράδες μας είναι αγράμματοι. Πρέπει να βρούμε δύο νέα παιδιά που έχουν σπουδάσει χρόνο και κατεύθυνση. Χρόνο και κατεύθυνση. Κατεύθυνση στα αρχεία εδώ πάνω. Και κάτι που εγώ το αισθάνομαι, γιατί τόσο είσαι και στην κεντρική εξουσία. Οι εξουσίες πρέπει να είναι πολύ κοντά και με ειλικρίνεια δίπλα σε αυτά τα εγχειρήματα. Συνήθως είναι μακριά και παρεμβαίνουν πια οι άμεσοι, οι επικύριοι, οι οποίοι τα διαδίδουν. Δηλαδή είναι ευτύχημα ότι αυτή η τοπική αρχή, και έτσι μπορεί να είναι και όλες οι τοπικές αρχές, λένε τέλος θα στηρίξω την αλληλεία σε αυτά τα σύγχρονα δεδομένα που υπάρχουν για την μέτρη προστασία κλπ. Θα το στηρίξω. Θα δώσω τις δυνάμεις, θα δώσω και κάποια χρήματα. Αν αυτό συμβεί, νομίζω ότι ανοίγουν οι δρόμοι. Δεν είναι εύκολο, δεν θα το καταφέρουμε σε έναν χρόνο. Θέλει βάθος χρόνο αυτό. Θέλει βάθος χρόνο. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβει άλλος, γι' αυτό θέλει συντεταγμένη, όπως το βλέπω μέσα στο στράτευμα τουλάχιστον, λέμε η συνέχεια της διοικήσεως. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο κυβερνήτης, ανεξάρτητα ποιος είναι ο διοικητής, ανεξάρτητα ποιος είναι ο αρχηγός. Είναι η συνέχεια της διοικήσεως σαν στρατηγικό. Εντάξει, έξω είναι πιο δύσκολο γιατί. Είναι μια νοοτροπία η οποία για πολλά χρόνια καταργήθηκε σε αυτό το μοτίβο και πολύ δύσκολα την διαχειρίζεται. Υπήρχαν οι δύο κατευθύνσεις του δημόσιου τομέα, άρα του εφησυχασμού, θα προσληφθώ, κάπου θα τοποθετηθώ, κάπου θα μπω, που τελείωσε. Είναι απότομα αλλά τελείωσε και άρα πρέπει να δούμε τι κάνουμε, και του ιδιωτικού τομέα που δυστυχώς είναι σκληρή και δεν αναδεικνύει αξιόλογους ανθρώπους, επειδή πράγματι οι συγκρούσεις εκεί εξαιτίας του άνεσου, του αθέμενου πολλές φορές, του στημένου ανταγωνισμού δεν μπορούν να το χωρίσουν. Αυτά τα δύο τώρα πλέον λείπουν και άρα η κοινωνική αλληλεγγύη, ο εργαζομισμός, η συνεργασία, ο συνεταιρισμός, που δεν τον είχαμε ποτέ, είναι ο τμικισμό για την καταργήση, τώρα στις δύσκολες εποχές υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης των τάσεων της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης. Αυτά πρέπει να τα προχωρήσουμε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στις παραγωγικές δηλαδή δραστηριότητες και όχι την δραστηριότητα που μέχρι τώρα ήταν κυρίως του δημόσιου που δεν είναι παραγωγικές. Αυτά περίπου. Ωραία.